Πάμε κυρίες και κύριοι στην Αδαμαντία Λιόλιου για μια τελευταία εξέλιξη από τον, που έχει σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον κύριο Biden, Αδαμαντία. Καθώς ο κύριος Biden έχει συνομιλήσει σήμερα στο πλαίσιο αυτού του πυρετού έτσι, των διπλωματικών επαφών που γίνεται τις τελευταίες ώρες και με τον Γάλλο πρόεδρο τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ρίση Σούνακ, όπως και τον καγκελάριο της Γερμανίας τον Όλαφ Σόλτς, συζήτησαν για την κατάσταση που επικρατεί στην Ρωσία τις τελευταίες ώρες με την εξέγερση του επικεφαλής της ομάδας Βάγνερ Πριγκόζιν, ενώ δήλωσαν για ακόμη μία φορά την ακλόνητη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Άλλωστε είδαμε και νωρίτερα τις δηλώσεις του Ρίση Σούνακ, ο οποίος προέτρεψε όλες τις πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους, ο οποίος μάλιστα ερωτώμενος για το αν θα συνομιλήσει και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα, είπε ότι το άφησε ανοιχτό, είπε ότι είναι πολύ πιθανό, καθώς βρίσκεται σε επικοινωνία με όλους τους συμμάχους. Ενώ αντίστοιχες ήταν και οι ενημερώσεις που γίνονται στα Υπουργεία Εξωτερικών των χωρών της Δύσης, όπως και ο Τζο Μπάιντεν βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση από το πρωί. Ενώ ο Νίκο, θα πρέπει να πούμε ότι καθώς παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις με το κομβόι αυτό της ομάδας Βάγνερ, οι πληροφορίες που έρχονται από το Reuters είναι ότι 5.000 μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγνερ πλησιάζουν τη Μόσχα. Άλλωστε και νωρίτερα μεταδώσαμε ότι κυκλοφορεί τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως βρίσκονταν εδώ και ώρα, εδώ και περίπου μια μισή ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας. Πιθανόν αυτό και να ισχύει έστω και μια μικρή ομάδα. Αδαμαντία, να ρωτήσω.